Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start και να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν η δισογραφία τόσο κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων και μάλιστα με παράνομα λογισμικά παίρνει νέα διάσταση καθώς η εφημερίδα Documento δημοσίευσε μια νέα λίστα προσώπων, χωρίς φυσικά να έχει δώσει στοιχεία για το αν υπάρχουν δεδομένα τα οποία συνδέουν αυτή τη διαδικασία της παρακολούθησης με το κυβερνητικό επιτελείο και προφανώς με αυτούς που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκιαγραφεί ως υπεύθυνος, δηλαδή το πολιτικό επιτελείο Μητσοτάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει διάσταση, αντιπαράθεση. Είναι ένα οξύτατο στοιχείο της σημερινής πολιτικής ειδησιογραφίας. Πάμε να δούμε τα περισσότερα δεδομένα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Μητσοτάκη που η κυβέρνηση τους έπεσε θύμα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχόλιο μετά τη δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις παρακολουθήσεις. Αν αυτοί που μας κυβερνούν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι για τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια της χώρας, θα ήταν απλώς νούμερα επιθεώρησης. Όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Και δεν αξίζει στη χώρα μια τόσο ανεύθυνη κυβέρνηση, ούτε στους πολίτες ένας τόσο θρασής και αδίστακτος πρωθυπουργός. Σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και τονίζει. Τώρα που πλέον κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων παραδέχεται εμέσως την ορθότητα της λίστας των παρακολουθήσεων, περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη σοβαρές απαντήσεις για τις νέες αποκαλύψεις εφημερίδων και όχι γελίους ισχυρισμούς πανικού. Τη θέση της κυβέρνησης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων εξέφρασε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η διερεύνηση της λειτουργίας λογισμικών παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε της πτυχή και έκφανση, έχει ήδη ξεκινήσει από την ελληνική δικαιοσύνη με τη συνδρομή των δημόσιων αρχών. Παράλληλα, η κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας ξεκαθαρίσει εξ αρχής την αδιαπραγμάτευτη βούλησή της για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απεινή τιμωρία τόσο των εμπλεκόμενων όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσθέτει. Η τροφοδότηση της κοινής γνώμης με πληθώρα δημοσιευμάτων και μάλιστα σε δόσεις, τα οποία στηρίζονται σε ατεκμηρίου τους ισχυρισμούς και εφάνταστες αφηγήσεις, δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο, συσκοτίζει και δεν διαφωτίζει. Να σημειωθεί ότι στη νέα λίστα την οποία δημοσιεύει σήμερα το ντοκουμέντο συμπεριλαμβάνονται οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Κέρτσος, επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Ορσάκη Ρουσέτου, μέλος πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, πρόεδρος εταιρείας διαφήμισης και διαχείρισης κρίσεων, Βασίλης Γκρίζης, πρώτος υποδιοικητής της ΕΥΠ, Ελίνα Κυπρέου, συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού. Φίλιππος Βριώνης, ο ιδιοκτήτης του καναλιού Ε, Άρτεμις Σίφορτ, στέλεχος στον τομέα κυβερνοασφάλειας του Facebook. Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, πρώην εκπρόσωπος Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Οι δημοσιογράφοι Μαρία Σαράφογλου και Πέτρος Κουσουλός. Ο Γιάννης Ολύμπιος, συνειδητής της VKO. Ο Κωστής Μουσουρούλης, συντονιστής σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Χρήστος Αγραφιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφημερίδας Καθημερινή. Η Αργυρό Ξαγοράρη, στενή συνεργάτηδα της Μαρέβας Μητσοτάκη, ο Νίκος Σιγάλας, συνεργάτης του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και η Ειρήνη Έξαρχου, συνεργάτηδα του Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει μεταξύ άλλων: την αθλειότητα, από όπου και αν εκπορεύεται, την αντιμετωπίζεις με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Δεν συνδιαλέγεσαι, ούτε βουτάς το βούρκο μαζί της. Στις δημοκρατίες επίσης, σε αντίθεση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όποιος κατηγορεί κάποιον οφείλει να τεκμηριώνει τις κατηγορίες του. Ιδάλλως είναι συκοφάντης. Είναι μια ιστορία η οποία θα πάρει δρόμο και φαίνεται ότι η μέρα με τη μέρα χτίζεται πια και μια αντίληψη και μια συνείδηση στην κοινή γνώμη. Θα δούμε τώρα και δηλώσεις που έχει κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και στοιχεία τα οποία προκύπτουν όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της κοινής γνώμης, το μέγεθος αυτών των παρακολουθήσεων, από μια έρευνα, δημοσκόπηση τη λέμε στην καθομιλουμένη, της εταιρείας Prorata. Πάμε να δούμε αυτά τα στοιχεία και αμέσως μετά το κεφάλαιο υδρογονάνθρακες το λανσάρει η κυβέρνηση. Ωστόσο υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Πάμε πρώτα να δούμε τα στοιχεία των παρακολουθήσεων.
Μεγάλο ποσοστό των πολιτών φαίνεται πως πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ενήμερος για τις παρακολουθήσεις σύμφωνα με έρευνα πολιτικής επικαιρότητας της ProRata για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 53% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας εκτιμά πως ο Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για ορισμένες μόνο από τις υποκλοπές. Ενώ αντίστοιχη άποψη εκφράζουν σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά από 80% και πάνω οι ηλικίες από 17 έως 34 ετών. Πιο αναλυτικά, η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο παρακολούθησης διάφορων αξιωματούχων και άλλων παραγόντων, θεωρεί το 69% των ερωτηθέντων, ενώ αρνητικά απαντά το 25%. Από αυτούς, καταφατικά τοποθετείται το 98% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και 78% όσων ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 27% για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πλήρη γνώση για όλες ή τις περισσότερες από τις υποκλοπές που αποκαλύφθηκαν, υποστηρίζει το 80% από το 69% του δείγματος του παραπάνω ερωτήματος και το 53% όσων εκφράζουν προτίμηση στη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις. Το 96% όσων ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και το 73% όσων ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε τα πάντα. Διχασμένες είναι πάντως οι απαντήσεις στο ερώτημα αν ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από το πρωθυπουργικό αξίωμα, καθώς το 50% συμφωνεί με την άποψη, ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό συμφωνίας 94%, ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 52%, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας 3%, ενώ το 45% διαφωνεί. Σε άλλα ερωτήματα της έρευνας, υπέρ της θεσμοθέτησης της καθολικής απαγόρευσης της εμπορίας του κακόβουλου λογισμικού Predator στην Ελλάδα, τάσεται το 87% των πολιτών. 88% συμφωνία για ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, 92% για ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και 94% για ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Να αντικατασταθεί ο νυν διοικητής της ΕΕΠ με πρόσωπο ευρείας πολιτικής αποδοχής, λέει το 71%, ηλικίες 35-44 ποσοστό 71% και ηλικίες 17-34 ποσοστό 82%. Ενώ τέλος, την αντικατάσταση της αρμόδιας εισαγγελέως για την ΕΕΠ επιθυμεί το 65%, θετική σε ποσοστό 95% όσοι αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, 81% η κεντροαριστερή, 66% η κεντρώοι, 45% η κεντροδεξιοί και 34% η δεξιοί. Θεωρώ ότι ο καλύτερος δρόμος είναι ο δρόμος των θεσμών και της δικαιοσύνης. Γι' αυτό, όπως εγώ πήγα απευθείας στον Άριο Πάγο και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει μια τέτοια δόλια πρακτική ενός παρακρατικού μηχανισμού εις βάρος του, πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι 3 μήνες είναι πολύ καιρός και πρέπει και η δικαιοσύνη από την πλευρά της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, για να γίνει γνωστό ποιες κινήσεις έχουν γίνει, ποιοι μάρτυρες έχουν κληθεί και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση νιώθει ότι είναι αδύναμη, καταλογίζοντας τεράστιες ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Έχει τεράστιες ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά για το πώς λειτουργήσε το Μαξίμο όλη αυτή την περίοδο και οι οποίες αποκαλύπτονται με την προστασία γύρω από την κυρία Βλάχου, τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Δημητριάδη και αυτούς οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, έχουν σχέση με το Predator στην Ελλάδα. Και εννοώ τον κ. Λαβράνο και τον κ. Μπίτζιο, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επισήμανε τις ενέργειες που έγιναν από την αντιπολίτευση. Ζητήσαμε να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή και η κυβερνητική πλειοψηφία ουσιαστικά δεν το επέτρεψε. Και η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να δει αυτά τα πρόσωπα, καθώς και κάποιους κυβερνητικούς. Δεν πήγε κανένας από την κυβέρνηση. Πήγε μόνο ο κ. Γεραπετρίτης, υποπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να πέφτουν σκιές στην πολιτική ζωή. Πρέπει η δημοκρατία μας να είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκθέτει διεθνώς τη χώρα θέλοντας να αποκρύψει με ένα δεύτερο σκάνδαλο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την αλήθεια και τη διαφάνεια. Από την αλήθεια και τη διαφάνεια έχουν να φοβηθούν αυτοί που λειτουργούν εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος της πατρίδας μας γενικότερα, κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Λοιπόν, η ιστορία των υδρογοναθράκων είναι στο προσκήνιο, καθώς έχουμε τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, που είπε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτές τις έρευνες νότια της Κρήτης και την επόμενη μέρα και γενικότερα τις ημέρες που έχουν ακολουθήσει, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι για έρευνες και στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου, κοντά στα Διαπόντια νησιά και στην περιοχή των Ιαννίνων, αλλά και νότια της Πελοποννήσου. Το είπε ο κύριος Κρέκα σήμερα, ο αρμόδιος υπουργός, μιλώντας στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λίγο πολύ είπε ότι ακόμη και
Οι έρευνες στα Γιάννα εκτιμά ότι θα έχουν ένα αποτέλεσμα, ωστόσο κρατήστε μικρό καλάθι και μάλιστα λέει ότι πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να αντλήσουν οι λογονάθρακες μεγάλες εταιρείες. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμόδιος και στο αντικείμενο της γεωλογίας, κ. Λιλίδης, έχουν ενδιαφέρον αυτές οι απόψεις και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μιλώντας στο Open και αναφερόμενος στις έρευνες που ξεκίνησαν για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας σημείωσε: «Έχουμε δουλέψει μεθοδικά για τη διενέργεια των ερευνών για το φυσικό αέριο και να υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα», υποστήριξε ο Υπουργός, εξηγώντας πως η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο, για να γίνουν οι κατάλληλες τεχνικές και περιβαλλοντολογικές μελέτες και να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε σήμερα να τρέχουν έρευνες σε 5 διαφορετικές περιοχές. Αναφορικά ειδικά με την περιοχή των Ιωαννίνων, με το γεωτρύπανο να αναμένεται να ξεκινήσει ήδη μέσα στο έτος 2023, μέσα σε 2 με 2,5 χρόνια μπορεί να έχουμε μια παραγωγική γεώτρηση, επεσήμανε ο κύριος Κρέκας, εφόσον βέβαια είπε τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής γεώτρησης είναι καλά και αποδειχθεί ότι η ποσότητα και η ποιότητα των υδρογονανθράκων είναι αυτή την οποία χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα μπορεί σε 3 χρόνια από σήμερα, εφόσον όλα επαληθευτούν, να είναι αυτόνομη στο φυσικό αέριο και για μια διάρκεια που μπορεί να φτάνει τη δεκαετία, υποστήριξε ο Υπουργός Ενέργειας. Επεσήμανε δε πως δεν μιλάμε μόνο για ενεργειακή αυτάρκεια, κάτι που μπορούμε να πετύχουμε και σήμερα χάρη σε εισαγωγές και στη λειτουργία της ρεβιθούσας, αλλά κυρίως για ενεργειακή ανεξαρτησία. Μάλιστα, αν οι ποσότητες που βρεθούν είναι μεγαλύτερες, πέρα από την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, η Ελλάδα θα μπορεί να εξελιχθεί σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την τροφοδότηση της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνολικά. Υπό την έννοια αυτή, στα σχέδια είναι ήδη η επέκταση των αγωγών φυσικού αερίου και στην περιοχή των Ιωαννίνων. Μάλιστα, αυτό δεν θα αφορά μόνο το φυσικό αέριο, καθώς θα υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς και βιομεθανίου, αλλά και πράσινο υδρογόνο μεταγενέστερα. Κανένα ευρώ δεν θα μείνει αναξιοποιητό, ξεκαθάρισε ο κύριος Κρέκας. Χωρίς περιεχόμενο, κρίνει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επίσπευση των ερευνών στην Κρήτη ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης, μιλώντας στο έθνος.gr. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για μια συμβατική υποχρέωση της Exxon, ενώ δεν εμφανίζεται βέβαιος ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε γεώτρηση εάν δεν εξασφαλιστεί ο τρόπος που το φυσικό αέριο θα οδηγηθεί στην αγορά. Ο ίδιος πάντως πιστεύει ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια. Υπογραμμίζει δε ότι η Exxon μπορεί να ξαναγύρισε, αλλά το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας δεν τους εμπνέει εμπιστοσύνη, καταλήγοντας όμως στο συμπέρασμα πως για γεωτρήσεις σε τέτοιο βάθος δεν έρχεται κανείς αν δεν έχει πιστέψει ο ίδιος ότι τα κοιτάσματα που μπορεί να εντοπιστούν είναι τεράστια. Ειδικότερα στην ερώτηση πώς κρίνει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επίσπευση των ερευνών στα νότια της Κρήτης, ο κύριος Ζελιλίδης απαντά: «Χωρίς περιεχόμενο. Και εννοώ χωρίς περιεχόμενο, γιατί ήταν μια ξερή ανακοίνωση ότι ξεκινάνε οι έρευνες. Έτσι κι αλλιώς τις περιμέναμε από τη στιγμή που η Exxon γύρισε πριν από κάνα μήνα και είπε: Θα υλοποιήσω τις συμβατικές μου υποχρεώσεις. Ήταν αναμενόμενο ότι θα τις έκανε. Και αυτές οι συμβατικές υποχρεώσεις ήταν η εκτέλεση δυσδιάστατων σεισμικών. Η Exxon ζήτησε 2 χρόνια παράταση για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το project που έχει πρώτα τις δυσδιάστατες και αφού εντοπιστούν οι στόχοι να πάμε σε 3 διάστατες και στη συνέχεια την επεξεργασία των 3 διάστατων σεισμικών για να δούμε όγκο και ποιότητα κοιτάσματος, να πάμε στη γεώτρηση». Στο ερώτημα αν η Exxon πιστεύει ότι υπάρχουν κοιτάσματα, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών απάντησε: «Η εταιρεία ήρθε και υπέβαλε μια πρόταση τροποποιώντας τα οικόπεδα που είχε βγάλει στην αγορά το Υπουργείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ίσως καλύτερα από το Υπουργείο ήξερε ποιες περιοχές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Πώς το ήξερε αυτό? Από το 1983 έχουν γίνει έρευνες για τα λασποϊφαίστεια που υπάρχουν στο Μεσογειακό Βουνό. Τα λασποϊφαίστεια είναι εκροές λάσπης μαζί με μεθάνιο. Άρα δείχνουν ότι υπάρχει ένα παραγωγικό πεδίο. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: παραγωγικό πεδίο έχω. Εγκλωβισμένους υδρογονάνθρακες έχω. Άρα λοιπόν τι κάνει η Exxon? Διαλέγει τις περιοχές και γι' αυτό μεγάλωσε την περιοχή ενδιαφέροντος και θα ψάξει να βρει αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι στο τέλος του Μεσογειακού χώρου υπάρχουν οι υδρύτες με εκτιμόμενη ποσότητα περίπου 5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Καταλαβαίνει κανείς ότι το παραγωγικό πεδίο στις περιοχές που θα ψάξει έξω είναι πάρα πολύ μεγάλο, άρα οι πιθανότητες να υπάρχουν εγκλωβισμένοι υδρογονάνθρακες είναι τεράστιες. Καταλήγω με το εξής. Για γεωτρήσεις σε τέτοιο βάθος δεν έρχεται κανείς αν δεν έχει πιστέψει ο ίδιος ότι τα κοιτάσματα που μπορεί να εντοπιστούν είναι τεράστια. Συνεπώς εκτιμήσεις υπάρχουν, ενδείξεις υπάρχουν, μένει να αποδειχθούν
και με τις σεισμικές έρευνες. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα έλεγε κανείς ότι πολλά από αυτά τα οποία είπε, μιλώντας στο Έθνος.gr ο καθηγητής Ζελίδης, θυμίζουν αυτά τα οποία πρόσφατα, πριν από περίπου ένα μήνα, είχε πει ο Κερκυραίος καθηγητής, επίσης της γεωφυσικής, ο κύριος Νίκος Βαρότσης, σχετικά με την υπόθεση των υδρογοναθράκων. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό, μαζί μας. Καλησπέρα, και απόψε βράδυ για να κάνουμε ένα σχολιασμό. Οι λίστες βγαίνουν η μία μετά την άλλη. Η γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι πείτε, κύριε Μπαξεβάνη, αυτούς που σας έδωσαν, ποιοι παρακολουθούν. Και την ίδια ώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει κινηθείτε θεσμικά, λειτουργήστε θεσμικά για να αποδείξετε ότι το παρακράτος δεν συνδέεται με το κράτος. Έχουμε με λίγα λόγια ένα σκηνικό που μέρα με τη μέρα χτίζει και συνείδηση και το είδαμε στη δημοσκόπηση της Προράτα. Η πολιτική άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου, μια πολιτική του δεν ξέρω, δεν ευθύνομαι, είναι όλα μια σκευωρία, έχουν αρχίσει να πείθουν ότι δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ναι, φαίνεται στην Προράτα. Όχι μόνο στην Προράτα. Μέχρι τώρα, στο χώρο των αποκαλύψεων, ήταν ο Μπαξεβάνης, ο Κώστας, που εύκολα μπορούσε από την κυβέρνηση και από το Μέγαρο Μαξίμου να χρεωθεί στην αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Από εδώ και πέρα, ενεργό ρόλο παίζει και το συγκρότημα του Βαγγελή Μαρινάκη με τις εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα. Αφήνει αιχμές και η Καθημερινή. Μην ξεχάσουμε ότι Το Βήμα αποκάλυψε ότι παρακολουθείται και ο κύριος Δένδιας. Ενώ η εφημερίδα Εστία, η οποία ανήκει στη δεξιά, έβγαλε σήμερα ότι παρακολουθείται και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης του Sky και της Καθημερινής. Το Βήμα, Σπύρο, με κεντρικό άρθρο υποστηρίζει πως οι εκδιωχθέντες από το Μέγαρο Μαξίμου, Δημητριάδης και Κοντολέων, που είχαν και την αμέριστη εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, ήταν οι εγκέφαλοι, οι υποβολείς και οι καθοδηγητές του όλου σκανδάλου των υποκλοπών. Μάλιστα. Το Βήμα επίσης υποστηρίζει πως ο κύριος Πυρακάκης, κουμπάρος του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, έδωσε την άδεια στην εταιρεία Intellexa για την αγορά του λογισμικού Predator. Ακριβώς, ακριβώς. Παράλληλα, ναι, τα νέα χθες, με κεντρικό άρθρο, αμφισβητεί τον κεντρικό ισχυρισμό του Πρωθυπουργού, έτσι όπως αυτός ο ισχυρισμός παρουσιάστηκε στην συνέντευξη του στον Αντένα, ότι δέχεται εκβιασμούς από πολιτικούς αντιπάλους που επιδιώκουν την πτώση της κυβέρνησής του. Ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο συνάδελφός μας, που υπογράφει το άρθρο, ζητάει από τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει αποδείξεις για τους εκβιασμούς που δέχεται. Αλλά δεν τις έχει, καταλήγει ο συνάδελφός μας, άρα δεν είναι πιστευτός. Και είναι λογικό, διότι Γιάννη, ξέρεις, εγώ στέκομαι στην περίπτωση Πάτσι. Το έζησες, το έζησα και όλοι πολλοί έχουμε νιώσει θυμό, οργή και αηδία. Την πρώτη μέρα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτε. Αποκαλύπτει ο τύπος και τρεις μέρες μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει κάτι ξέραμε και του είχαμε κάνει συστάσεις. Και αφού ο τύπος αποκαλύπτει, αφού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει όλα τα στοιχεία, η περίφημη Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες τον παραπέμπει στον οικονομικό εισαγγελέα και οι διαρροές είναι ότι με ένα βαρύ κατηγορητήριο παραπέμπεται ο κύριος Πάτσης. Όλη αυτή η ιστορία αποδομεί την ειλικρίνεια των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά τελικά πιανού του κυρίου Πρωθυπουργού. Γι' αυτό έρχεται ο Γιάννης ο Παπαχρήστος και λέει ό,τι λέει στην περίπτωση των καταγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη. Ότι ένας κεντρικός αρθρογράφος μιας οποιασδήποτε εφημερίδας, ο Γιώργος για να γράψει ένα άρθρο και να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό, τον όποιο Πρωθυπουργό, είναι απόφαση που λαμβάνεται μετά από συσκέψεις. Δεν τη γράφει ο οποιοσδήποτε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και ο Γιώργος Παπαχρήστος δεν είναι και ένας τυχαίος πολιτικός συντάκτης. Είναι εμπειρότατος. Έχουμε δουλέψει μαζί στην εφημερίδα Τα Νέα. Μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι και κυρίως την αντίληψη που έχει ο Γιώργος Παπαχρήστος σε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θεσμική λειτουργία του κράτους.
όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται, όλα αυτά τα οποία ακούγονται και ακόμα περισσότερα από εκείνα που ψιθυρίζονται, γεννούν ένα ερώτημα βασικό. Θα αντέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε αυτό το κλίμα της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, της τοξικότητας όπως ο ίδιος το προσδιορίζει, και σε συνδυασμό με μια βαθιά οικονομική για το κρίση αν θα πάμε σε πρόορες που εκλογές. Περνάνε τα νοικοκυρία, Σπύρο. Για το αν να θα πάει πάμε σε εκλογές το Μάη ή θα ναι λυγίσει και θα τις κάνει το Γενάρη. Εγώ έχω ένα πιο κρίσιμο ερώτημα όμως, Γιάννη. Η δικαιοσύνη θα επέμβει άμεσα αυτοδίκαια προκειμένου ο απλός καθημερινός πολίτης να νιώσει και να καταλάβει ότι η δημοκρατία του είναι πλέργια και ότι οι θεσμοί δεν κινδυνεύουν από παράνομα λογισμικά ή από, από τα συγκοινωνούντα δοχεία κράτους παρακράτους. Ακόμα πιο σωστή τι είναι το η θέμα σκέψη που γέννησε το ερώτημα, Σπύρο. Βέβαια. Εκείνη η ουσία. Η κυβερνός απαράδειση αυτή τη στιγμή έχει πολλά ερωτήματα να απαντήσει. Βεβαίως. Μην ξεχνάς ότι είναι δύο ημερομηνίες τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης τρέμει. Είναι η 19η Νοεμβρίου, νομίζω είναι το προσεχές Σάββατο, ναι, όταν ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα ομιλήσει στη Λάρισα στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, που είναι η βιογραφία του. Το ερώτημα είναι, θα μιλήσει ο Κώστας Καραμαλής όπως έκανε και στα Ανόγια στην εκδήλωση μνήμης του Γιάννη Κεφαλογιάννη? Ένα άλλο ερώτημα είναι για μια άλλη ημερομηνία, που είναι η 7η του μηνός Δεκεμβρίου, που γίνονται τα εγγένεια του Ιδρύματος του Αντώνη Σαμαρά, αν ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, μάλιστα, μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Γιάννη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Τα λέμε κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο θέμα των υδρογανθράκων επιστρέφουμε, καθώς έχει κάνει δηλώσεις και ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για επιτάχυνση των ερευνών για την ανέβρεση του πολύτιμου υδρογονάνθρακα, με τον οποίο η Ρωσία απειλεί πλέον την Ευρώπη, εκτός από τη σημαντική οικονομική διάσταση, έχει και γεωπολιτική. Με αυτά τα δεδομένα, ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας επισημαίνει ότι η έναρξη των σεισμικών ερευνών νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί την είδηση του μήνα. Καταρχάς, να πω ότι είναι, θα έλεγα, η είδηση του μήνα, για να μην πω του έτους, ότι η Ελλάδα με συμφωνίες που έχει κάνει με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιες του κλάδου προχωράει σε έρευνες, και όχι μόνο έρευνες, και στο οικόπεδο των Ιωαννίνων και σε εξόρυξη υδρογονανθράκων. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, διότι εάν αποδειχθούν οι ενδείξεις ότι και νότια της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, αλλά και νοτιοδυτικά της Κέρκυρας, όπως και στα Ιωάννινα, τα κοιτάσματα είναι τέτοια που οι ενδείξεις μας λένε ότι είναι, βέβαια χρειάζονται αποδείξεις όπως είπαμε, τότε λύνουμε το πρόβλημα το ενεργειακό της χώρας μας, και όχι μόνο, καθίσταται η χώρα μας πλουτοπαραγωγική χώρα της ενέργειας, δηλαδή μια χώρα που θα εξάγει ενέργεια και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως δεν γίνονται αυτά μέσα σε μερικούς μήνες. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και μία πενταετία. Τα τελευταία 3 χρόνια η κυβέρνησή μας το έχει τρέξει πάρα πολύ, και αυτή τη στιγμή ξεδιπλώνεται με προοπτική το 2025, σε 2,5 δηλαδή χρόνια περίπου από τώρα, να έχουμε τις πρώτες εξαγωγικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη που έχει εκνευρίσει σε αφάνταστο βαθμό την Τουρκία, που βλέπει η Τουρκία ότι η Ελλάδα προχωρά, δεν μένει στα λόγια, αλλά είναι πλέον και με τη βούλα προχωράει και με γεωτρύπανο στο εσωτερικό, αλλά και με σημαντικά ερευνητικά πλοία στην θαλάσσια περιοχή, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όπως και η πρόταση του Πρωθυπουργού προς τη Λιβύη, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε, Ελλάδα και Λιβύη είναι οι χώρες που γειτνιάζουν, που έχουν ανάμεσά τους θάλασσα, ας καθίσουμε να συζητήσουμε το θέμα του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Άρα έχουμε να δούμε σημαντικές εξελίξεις από εδώ και πέρα και σε αυτό το ζήτημα, και βεβαίως
δεν κρύβω ότι περιμένω να δω και την απάντηση εντός εισαγωγικών της Τουρκίας σε ό,τι έχει σχέση με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που έχει καταδικαστεί από την παγκόσμια κοινότητα, όμως περιμένω να δω κάποιες... Περιμένουμε να δούμε κάποιες εξελίξεις επ' αυτού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη νότα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του χώρου της σημερινής τοπικής ειδησιογραφίας. Συνεχίζεται η κριτική θεώρηση της παρουσίας της Κερκυριακής Αντιπροσωπείας στην Παγκόσμια Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Σήμερα, μιλώντας στο ΣΤΑΡ, ο κύριος Γιώργος Καλούδης, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκυραίων, ήταν εξαιρετικά επικριτικός, κάνοντας λόγο για μια πολύ φτωχή παρουσία σε μια κυρίαρχη για την τοπική τουριστική οικονομία αγορά. Το φτωχό περίπτερο του ΕΟΤ, συνεπώς και την πενιχρή κερκυραϊκή παρουσία στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση του Λονδίνου, την World Travel Market, επισήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής του Συνδυασμού Πρώτα η Κέρκυρα Γιώργος Καλούδης, ο οποίος επισκέφθηκε την έκθεση και μίλησε στο Start για τις εντυπώσεις του. Ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για την Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου που για την Ευρώπη είναι η σημαντικότερη και αναγκαία για τον τουρισμό της Κέρκυρας και της Ελλάδας. Με δικά μας χρήματα μαζί με τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξής μας, τον κύριο Μάχο Βασιλάκη. Είναι αναγκαία η παρουσία. Ενδεικτικά να σας πω ότι έχει καμία ανάγκη να διαφημίζεται η Paris Saint-Germain. Κι όμως διαφημιζόταν και είχε περίπτερο η Paris Saint-Germain με φωτογραφίες του Μέση. Η Ρουάντα έχει διαφήμιση στο μανίκι της Arsenal που λέει «Visit Rwanda». Η σύγκριση είναι δυσμενή σε βάρος της Ελλάδας από αυτά που παρουσιάστηκαν εκεί. Δηλαδή η Ελλάδα, ο ΕΟΤ, είχε ένα πολύ φτωχό περίπτερο. Χωριό δηλαδή σε σύγκριση με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Τουρκία. Η Κρήτη... Έχει σημασία αυτό, είχε δικό της αυτόνομο περίπτερο εκτός ΕΟΤ, από μόνο του λέει πολλά. Η Ρόδος είχε μια πολύ δυνατή παρουσία. Η Κέρκυρα δεν είχε ούτε ένα βίντεο γκολ, πλήρωσε 4.000 ή 5.000 ο Δήμος. Δεν είχε μια φωτογραφία της Κέρκυρας, ενδεικτική, κάποια παραλία μαζί με την Ήπειρο αποζιώριστης ταυτότητας, άγνωστη. Δεν είχε μια κλασική φωτογραφία της πόλης ή της Παλιοκαστρίτσας ή μια άλλη σπασίμωσης. Δεν είχε πουθενά ούτε στα λίγα φυλάδια να προβάλλει τον μέγιστο αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης ή Μορεπό. Δεν είχε να προσφέρει ούτε ένα κουμκουάτ. Όταν η Μάλτα έκανε, η Μάλτα δίπλα μας, έκανε μια σειρά από δώρα τα οποία δημιουργούν μια ψυχική διάθεση. Χρειάζεται μια πραγματική ηγεσία στο Δήμο η οποία θα κάνει για την Κέρκυρα τα αυτονόητα και κλασικά. Δηλαδή, απαιτείται για την τουριστική επιβίωση της Κέρκυρας ο απόλυτος σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κέρκυρας. Παραμένει ακόμα. Άρα, όχι άλλοι βιασμοί στο φυσικό περιβάλλον, όχι άλλες άσχημες, βάρβαρες συνειδητοποίησεις παραλίων. Δύο, χρειάζονται καθαρές περιποιημένες παραλίες και καθαρές θάλασσες. Χρειάζεται καθαριότητα παντού, που δεν υπάρχει. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με τους άλλους δύο δήμους, οι οποίοι δεν προσκλήθηκαν από την κυρία Δήμαρχο. Χρειάζονται δρόμοι με φωτισμό, καλοί δρόμοι με φωτισμό και διαγραμμισμένοι παντού. Όχι άλλη κοροϊδία από το αθηνοκεντρικό κράτος, από την κυρία Κράτσα και από την κυρία Ιδραίου. Χρειάζεται ένα καλύτερο δίκτυο και εδώ χρειάζεται πίεση και γι' αυτό χρειάζεται ηγεσία αεροπορικών ανταποκρίσεων το χειμώνα. Και τέλος χρειάζεται εντός Κέρκυρας μια καλύτερη, δικαιότερη διάχυση του τουρισμού από το Μαντούκι μέχρι το Κοντόκαλι και από τα ορεινά χωριά μέχρι το Γαρούνα. Ο τουρισμός είναι πολιτιστικό αγαθό, είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δύναμη πλωτισμού, αλλά χρειάζεται και κοινωνική δικαιοσύνη. Να σημειωθεί ότι η World Travel Market θεωρείται ορόσημο για την τουριστική επίδοση κάθε επόμενης χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, κατά καιρούς έχει υποθεί ότι η Κέρκυρα είχε δύο βασικά αγροτικά προϊόντα. Ήταν το ελαιόλαδο και το κρασί. Έχει μείνει το ελαιόλαδο. Λιγάκι υπάρχει μια πρόοδο στην λεγόμενη τυποποίηση του κρασιού. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εινοτουρισμού. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της Παγκόσμιας Μέρας, ο βουλευτής Κέρκυρας
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέκος Αυγανίδης, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτού του αγροτικού προϊόντος και ταυτόχρονα τη δυνατότητα που έχει να προσδώσει μια τουριστική περίοδο 365 ημερών. Με αφορμή την 13η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Ινοτουρισμού, ο βουλευτής Κερκύρας και αναπληρωτής τομέαρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης επισημαίνει ότι ο Ινοτουρισμός μπορεί να στηρίξει το πρότυπο του τουρισμού των 365 ημερών. Ειδικότερα ο κύριος Αυλονίτης δήλωσε: «Η Ινοπαραγωγή για τη χώρα μας συνιστά μια ασυγκρίτως πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που έρχεται από τα χρόνια της αρχαιότητας, την οποία γνωρίζει καλά όλος ο κόσμος της Ιφιλίου από την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Στον Βορρά και στον Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση, σε όλη την ελληνική επικράτεια, ευδοκιμούν οι πανάρχιοι δρόμοι του κρασιού, που συνδέονται με οργανικό και ισορροπημένο τρόπο με τη σύγχρονη ζωή της χώρας μας. Οι προορισμοί του κρασιού στην πατρίδα μας, τα τοπικά ηνοποιεία και οι ημέρες που αυτά είναι ανοιχτά και επισκέψιμα σε όλο τον κόσμο, μπορούν να γίνουν ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνιστικό κομμάτι της τουριστικής μας ανάπτυξης για όλο τον χρόνο. Χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο προσφέρουν στον επισκέπτη μοναδικές στιγμές και εμπειρίες γνώσης για τη συγκομιδή, την επεξεργασία και την παραγωγή των κρασιών, αλλά και γευσηγνωσίας με άλλες παράλληλες δραστηριότητες της ελληνικής υπαίθρου. Το μοντέλο των οργανισμών προώθησης προορισμών, οι γνωστοί μας Destination Marketing Organizations, που αποτελούν κεντρική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το αύριο του ελληνικού τουρισμού σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, μπορεί να πάρει από το χέρι την ιστορική αυτή διαδρομή του κρασιού, αλλά και την επιστημοσύνη και την τεχνογνωσία που υιοθετούν τα σύγχρονα ηνοποιεία και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού, και να την πάει πολύ μακριά προς όφελος κάθε τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Όσο το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών μεγεθύνεται και όσο τα πολυβραβευμένα σε διεθνείς εκθέσεις επώνυμα κρασιά μας καταλαμβάνουν μεγαλύτερα μερίδια προώθησης στην παγκόσμια αγορά, τόσο οι ενέργειες στις πολιτείες μας οφείλουν να εξειδικεύουν, να διευρύνουν και να ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια του ηνοτουρισμού, επιβεβαιώνοντας με αναπτυξιακό πρόσημο για όλους την υψηλή συνδεσιμότητα του ποιοτικού μας κρασιού με την ελληνική διατροφή και την ευζωία που αναζητά ένα διαρκώς πολλαπλασιαζόμενο διεθνές κοινό. Ο κλάδος λοιπόν έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μιλούν από μόνα τους για όσα εκπροσωπεί η παράδοση και η πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας μας. Και ο ηνοτουρισμός ως πεδίο μπορεί να μετατραπεί σε μια πολυσήμαντη καλλιέργεια με πολλά και ανεκτίμητα ωφέλη για όλους. Μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε. Οι μέρες περνάνε, κυρίες και κύριοι, και φτάνουμε πολύ κοντά στην ημερομηνία όπου δεν θα έχουν τη δυνατότητα δόμησης τα περίφημα οικόπεδα που δεν είναι άρτια, αλλά επειδή βρίσκονται στις ζώνες των οικισμών, κατά παρέκκληση υπάρχει δυνατότητα δόμησης. Όχι στο μέγεθος ενός ολοκληρωμένου τεχνικά οικοπέδου, αλλά υπάρχει δυνατότητα δόμησης. Θυμίζω ότι για το όλο θέμα έχουν βγει μπροστά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, αλλά και το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Εμπλητηρίου της Ελλάδος. Έχουν παραδεχθεί και οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι υπάρχει αναγκαιότητα νέας προθεσμίας. Έχουμε πανεβάσεις και των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε τοπικό επίπεδο. Όμως για την καθυστέρηση και κυρίως για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο και σήμερα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Κούντο. Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύως του νόμου 3481 του 2006. Η παράταση επομένως αφορά το τέλος του 2023 και αποτελεί σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, Γιάννη Κοντό. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα νεότερο αναφορικά με την καταπαρέκκληση εκτός σχεδίου δόμηση, με τα περιθώρια να στενεύουν καθώς η προθεσμία λήγει στις 9 Δεκεμβρίου. Και παρά το γεγονός ότι περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δικηγορικοί σύλλογοι αλλά και βουλευτές ζητούν να υπάρξει επαρκής παράταση. Ο κ. Κοντός επισημαίνει ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος ήταν εκείνος που ανέδειξε πρώτος το ζήτημα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κερκύρας του Τεχνικού Επιμελητήριου έστειλαν κοινή επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, ενώ κινητικότητα υπήρξε και από θεσμικούς και πολιτικούς φορείς, χωρίς όμως προς το παρόν κάποιο αντίκρισμα. Με το Τεχνικό Επιμελητήριο, καταρχήν, να ξέρετε ότι εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε και κάναμε νύχτα, πήγαμε τους πρώτους. Σωστά. Κοινή συνάντηση, στείλαμε κοινή επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς και στον Πρωθυπουργό. Τι άλλο να κάνουμε, το αναδείξαμε το θέμα πάρα πολύ. Οι θεσμικοί φορείς βεβαίως και οι υπόλοιποι κινούνται και οι βουλευτές, νομίζω κάποιοι βουλευτές κατέθεσαν και σχετική ερώτηση αναφορικά με το ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό, διότι επηρεάζει
φοβερά την αγορά κινήτων η οποία ήδη έχει εκτόρκιαστη στην Κέρκυρα. Να μιλήσω για την Κέρκυρα, να μην πάμε σε άλλες περιοχές. Εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρό πανελληνίως, αλλά ιδιαίτερα στην Κέρκυρα είναι περισσότερο. Διότι θα στρεβλώσει εντελώς την αγορά κινήτων. Εντελώς. Δηλαδή θα καταστούν μη οικοδομήσιμα ακίνητα, τα οποία έχουν φορολογηθεί ως οικοδομήσιμα, πολλά από τα οποία είναι σε διαδικασία αγοραπολισιών, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ισοπεδωθεί η αξία τους, η αγορά θα παγώσει και βέβαια θα εκτινάξει την τιμή των υπολείπων ακινήτων που θα φτάσει σε επίπεδα πλέον που δεν θα μπορεί ένας πιθανός αγοραστής να ανταποκριθεί. Μιλάμε για τη δημιουργία μιας πλήρους, κατά τη γνώμη μου, στρέβλωσης αγοράς. Εάν αυτό, τουλάχιστον επί του παρόντος, δεν εσωμαλυνθεί κάπως. Γιατί ξέρετε, ο νόμος του 20 που καταργεί τις άδειες κατά παρέκκληση είχε προβλέψει αυτή τη διετία η οποία λήγει τώρα στις 9 του Δεκέμβρη, που ήταν μια μεταβατική περίοδος ισχύως των αδειών αυτών, παρά την κατάργηση του 2020. Έτσι, γιατί σχετικά αυτές οι άδειες καταργήθηκαν με τον νόμο του 20. Αλλά έδωσε αυτή τη διετή παράταση. Τι έλεγε όμως ο νόμος? Ότι η μη ύπαρξη των αδειών αυτών από το 22 και μετά θα υποκατασταθεί με τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε κάθε περιοχή. Λοιπόν, από αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι δυνατόν να καταργήσει τώρα τις άδειες αυτές και να μην υπάρχουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και να δημιουργηθεί στην αγορά μια τόσο μεγάλη ανομαλία? Θεωρώ ότι θα είναι τεράστιο σφάλμα εάν η κυβέρνηση εμείνει σε αυτή τη θέση. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση του Άλσου Χαρίτσας. Ξέραμε ότι αύριο θα πραγματοποιούνταν μια ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Κερκυραίων για αυτό το θέμα. Τελικά θα έχει ανακοινωθεί αναβολή της συνεδρίασης του σώματος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Έκκληση συμμετοχής του κόσμου, όχι μόνο της Γαρίτσας, αλλά γενικά των δημοτών, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας, στην οποία θα συζητηθεί το θέμα του Άλσους, απευθύνει ο Σύλλογος Άλσους Γαρίτσας. Ο πρόεδρός του, Αλέξανδρος Βέργης, επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί να γίνει το έργο της ανάπλασης, καθώς το Άλσος αποτελεί το πόσιμο για την Κέρκυρα. Στη Δευτέρα, λοιπόν, θα γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε όλοι μας να είναι μια συνέχεια στη συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από μια εβδομάδα με την κυρία Δήμαρχο και με τους κυρίους αντιδημάρχους. Όπως είχαμε πει και τότε, στη συζήτηση αυτή είχαμε δει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να συγκλίνουν τις δύο απόψεις και να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση ώστε και το έργο να προχωρήσει και βέβαια το Άλσος να παραμείνει Άλσος. Τι εννοούμε κοινά αποδεκτή? Σε ένα Άλσος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σκέιτ. Δηλαδή, παρόλο που εμείς θέλουμε να γίνει ένα γήπεδο σκέιτ για τα παιδιά τα οποία αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν είναι πολλά, αλλά αυτά που ασχολούνται πρέπει να έχουν ένα γήπεδο σκέιτ. Αλλά πρέπει να είναι σε μια περιοχή τέτοια που και το πράσινο δεν θα χαλάσει, αλλά και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή δεν θα έχουν αυτό το τρομερό θόρυβο που υπάρχει γύρω από το γήπεδο του σκέιτ. Θέλουμε λοιπόν να γίνει ένα γήπεδο σκέιτ σε μια άλλη περιοχή. Δεν μπορεί τώρα να γίνει τσιμεντοποίηση 900 τετραγωνικών μέτρων στο Άλσος. Είναι τόσο στενό, μπορεί να έχει μεγάλο μήκος το Άλσος και της Γαρίτσας και το Ανεμόμυλο, αλλά είναι τόσο στενή περιοχή που αν κάνεις ένα γήπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων, πραγματικά θα σπάσει στη μέση το Άλσος το οποίο υπάρχει. Και επίσης δεν μπορεί να φύγουν και αυτά τα δέντρα τα οποία αναφέρει μελέτη. Και η Δημοτική Αρχή στη συζήτηση αυτή που είχαμε κάνει θεωρούμε ότι έχει προχωρήσει και έχει προχωρήσει καλά. Τώρα αυτό θα πρέπει βέβαια να το διαπιστώσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα γίνει, γιατί δεν είναι τι θα πει η Δημοτική Αρχή σε μας, αλλά τι θα πει στο ανώτατο όργανο του Δήμου που είναι στο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει μια, αν θέλετε έτσι, διευρυμένη συζήτηση, να συζητηθεί και πάλι διεξογικά το θέμα, διεξοδικά, και όλοι να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τρέξει και πολύ γρήγορα θα έχουμε το Άλσος το οποίο πρέπει να έχει η Κέρκυρα. Το Άλσος αυτό που πρέπει να έχουν οι κάτοικοι του νησιού, οι κάτοικοι της Γαρίτσας και όλοι πραγματικά να ευχαριστηθούμε μια ανάπλαση που θα είναι για καλό όλων μας και όχι μόνο των κατοίκων της Γαρίτσας.
Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την υπόθεση των περιφερειακών γηπέδων, γενικότερα των αθλητικών χώρων, αλλά των γηπέδων που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται για το περίφημο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Κυρκυραϊκής Ομοσπονδίας των Αθλητικών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, τον κύριο Βλαχόπουλο, για όλα αυτά τα οποία έχει πει, δηλαδή για το ότι έχουν εγκαταλειφθεί τα γήπεδα, ότι δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε σήμερα μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ. Ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου όταν διεξήχθη σύσκεψη με την παρουσία και των τριών βουλευτών του νομού στα γραφεία της ΕΠΣ Κέρκυρας, στη διάρκεια της οποίας τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ζητούσαν από τους βουλευτές να ενεργήσουν για το πρόβλημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο νομό. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες και καμία ουσιαστική απάντηση δεν έχει δοθεί αρμοδίως, ούτε όμως έχει διεξαχθεί και η σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία ο βουλευτής Στέφανος Γκίκας είχε δεσμευτεί να προκαλέσει. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Κέρκυρας, Γιάννης Βλαχόπουλος, πνέει τα μένεα και μιλά για κοροϊδία των αρμοδίων. Στη συνάντηση που κάναμε στα γραφεία της ΕΠΣ με τους τρεις βουλευτές και τους αρμόδιους για τα θέματα γηπεδικά, δεσμεύτηκε ο κύριος Γκίκας ότι θα προκαλέσει μία συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, με την Περιφερειάρχη, με την Δήμαρχο και τους Δημάρχους. Τέλος πάντων, ο κύριος Γκίκας, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου, προφανώς αθετεί το λόγο του και για καμιά ακόμα φορά μα κοροϊδεύει το ποδοσφαιρικό κόσμο της Κέρκυρας. Όλο με προφάσεις ότι έχει κάποια επιτροπή, ότι είναι στην Αθήνα, η Δήμαρχος είναι στο Λονδίνο, η Περιφερειάρχης είναι στο Καζακστάν, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτές είναι οι δικαιολογίες που μου δίνει. Από εκεί και πέρα εγώ του απήντησα μέσω νέου γραπτό μηνύματος ότι θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί δεν πρόκειται να αφήσω το θέμα αυτό έτσι να κρέμεται και να δημιουργεί πρόβλημα στους αθλητές, στους ποδοσφαιριστές, στους αθλούμενους της Κέρκυρας. Έχει καταθέσει, όπως γνωρίζετε καλά, επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαβλονίδης, προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Εντός της εβδομάδας, από ό,τι με ενημέρωσε, θα συζητηθεί στη Βουλή. Να πάρω και την απάντηση εδώ, να δούμε τέλος πάντων ποιος θέλει αυτά τα πράγματα. Και μετά θα προκαλέσω κι εγώ μία δική μου συνέντευξη εκτύπου, όπου θα παρουσιάζω τα προβλήματα και θα περίπτω τις ευθύνες στους αρμόδιους. Προφανώς υπάρχει σοβαρό θέματα στα γήπεδα. Οι αγώνες διεξάγονται σαν διεξοσυνθήκες, με ανά πάσα στιγμή σοβαρό τραυματισμό των αθλουμένων, των ποδοσφαιριστών. Και αυτό εμένα με ενοχλεί και με ανησυχεί ιδιαίτερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Όπως πάντα, ακολουθεί η πρόμος του κυρίου Κιδηβμή. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Συννεφιασμένος με ασθενείς κατά περιόδους βροχοπτώσεις, ειδικά προς το απόγευμα, θα παραμείνει αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Κέρκυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολική με ένταση 3 μποφόρ, προς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ το βράδυ θα αλλάξουν σε ανατολικούς με ένταση 2 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι αυξημένη σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου με μικρές διακυμάνσεις από 72 έως 95%. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα επίσης χωρίς ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, κειμενόμενη από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.